Δεν έχουν τέλος οι αντιδράσεις των ελεύθερων επαγγελματιών για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, την αβάσταχτη φορολόγηση που λένε ότι φέρνει και τον οριζόντιο τρόπο με τον οποίο έρχεται να αντιμετωπίσει επαγγελματίες, αγνοώντας τα πραγματικά τους εισοδήματα. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι αναχρονιστικό, άδικο, οριζόντιο, δημιουργεί πολύ μεγάλες αδικίες στους φορολογούμενους πολίτες και θα πρέπει να αποσυρθεί και να επανέλθει στο δημόσιο διάλογο από μηδενική βάση. Δείχνει την ανεπάρκεια από τη μία και των ελεκτικών μηχανισμών αλλά και των κυβερνητικών επιλογών στο να βάλουν σε μια διαδικασία ελεύθερους επαγγελματίες μικρούς ή μεγάλους στο ίδιο καλάθι. Για λουκέτα τα οποία θα έρθουν βροχή μετά τον Ιούνιο που θα γίνουν απόλυτα αντιληπτές και οι συνέπειες του νομοσχεδίου, εφόσον αυτό ψηφιστεί, έκαναν εκ νέου λόγο επαγγελματίες που καυτηρίασαν στην κινητοποίησή του σήμερα με πρωτοβουλία του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου ότι τα τεκμαρτά εισοδήματα καμία σχέση δεν μπορούν να έχουν με τα πραγματικά και πως η αδικία του μέτρου όχι μόνο δεν θα καταπολεμήσει την φοροδιαφυγή, αλλά θα σημάνει και την ταφόπλακα για χιλιάδες επαγγελματίες και εργαζόμενους. Η πλειοψηφία των επαγγελματιών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια κατάφεραν και άνταξαν μέσα στην οικονομική κρίση, που είναι παλιές επιχειρήσεις, έχουμε και τις τριετίες, έχουμε και την απασχόληση προσωπικού. Εκεί θα κληθούν να πληρώσουν υπερβολικά υψηλά ποσά, που συζητάμε πάνω από 5 με 6.000 ευρώ, και ίσως και να φτάνουμε και τις 10.000 ευρώ σε πάρα πολλούς επαγγελματίες. Συσσωρεύσαμε απίστευτα χρέη από εφορία, από τράπεζες, από ασφαλιστικά ταμεία, που ακόμα προσπαθούμε να ξεπληρώσουμε. Και έρχεται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να βάλει και την ταφόπλακα. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε έξω από το δικαστικό μέγαρο, με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου να επισημαίνει ότι εφόσον υπάρξει ψήφιση, θα γίνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με επίκεντρο την αντισυνταγματικότητα, όπως λένε, των ρυθμίσεων που επιβάλλει. Εάν το φορολογικό, το σχέδιο νόμου μετατραπεί σε νόμο, θα υποστεί τον έλεγχο της συνταγματικότητάς του. Να είστε βέβαιοι ότι το δικηγορικό σώμα θα αντιδράσει και θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να δικαιωθεί. Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, το σύνολο των επαγγελματιών δεν έχει κατανοήσει, όπως τόνισαν, πλήρως τη δραματικότητα που θα επέλθει εφόσον το νομοσχέδιο ψηφιστεί. Εξήγησαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι διευκρίνησαν ότι η τραγικότητα των μέτρων όταν επέλθει ως αποτέλεσμα θα αφήσει άφωνη την κοινωνία και χιλιάδες επαγγελματίες σε απόγνωση. Δεν είμαι σίγουρος για το κατά πόσο έχουν όλοι οι πολίτες αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος. Οι δικηγόροι διαμαρτυρήθηκαν από την πρώτη στιγμή διότι αντιλήφθησαν τα ζητήματα που ανακύπτουν και κυρίως γιατί είναι μια κατηγορία ελεύθερων επαγγελματιών οι οποίοι πλήττονται ουσιωδώς και βάσιμα, όπως έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές.